Κυρίες και κύριοι, επειδή στην Ελλάδα πολλής λόγος γίνεται και ατέρμονες συζητήσεις για την σχέση των πολιτών με το κράτος, ενώ παράλληλα είναι μόνιμη η εχθρική διάθεση των πολιτών έναντι του κράτους. Εμείς στη σημερινή εκπομπή αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα και να το εξετάσουμε σφαιρικά και από διαφορετικές προσεγγίσεις. Καλέσαμε λοιπόν τον επιστημονικό συνεργάτη του τηλεοπτικού μας σταθμού, τον κύριο Ιωάννη Σιδηρά, ο οποίος με την ιδιότητα του νομικού και ιστορικού θα συζητήσει μαζί μας το ενδιαφέρον αυτό ζήτημα. Κύριε Σιδηρά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα αγαπητέ κύριε Μαλούση, καλησπέρα και στους αγαπητούς τηλεθεατές μας. Οφείλω να σας πω ότι σήμερα θα κολυμβήσουμε κατά το κοινό λεγόμενο σε βαθιά νερά, διότι είναι ένα θέμα φλέγων, διαχρονικό, με νομικές, ιστορικές, κοινωνιολογικές, ακόμη θα έλεγα και ψυχολογικές διαστάσεις. Η σχέση κράτους-πολίτη και επίσης η σχέση των πολιτών με την πολιτεία ή το κράτος. Ένα κομβικό ζήτημα το οποίο έχει μία ιδιαιτερότητα και λυπάμαι που το λέω, ειδικά στην περίπτωση του ελληνικού κράτους και των Ελλήνων πολιτών. Αυτό που μας απασχολεί είναι αυτή η σχέση να παρουσιαστεί στο τηλεοπτικό κοινό με όσο το δυνατόν πιο απλό τρόπο, για να δούμε ποια είναι τελικά τα αίτια αυτής της κακοδαιμονίας που μαστίζουν όλες αυτές οι αιτίες και αυτά τα αίτια αυτή την σχέση μεταξύ κράτους και πολίτη. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν και πάλι στην εκπομπή μας, επειδή θεωρούμε ότι έχετε μια αντικειμενική σκέψη και προσέγγιση των ζητημάτων αυτών, γεγονός που κάνει το λόγο σας αποδεκτό από την πλειοψηφία του τηλεοπτικού κοινού. Κύριε Σιδηρά, καλά, ευχαριστώ. Κύριε Σιδηρά, θα θέλαμε αρχικά να προσδιορίσετε το περιεχόμενο της έννοιας κράτος για να έχουμε μια καλύτερη αντίληψη για όσα θα συζητήσουμε. Κοιτάξτε, είναι μια πολύ λεπτή συζήτηση, αυτό το ερώτημα γεννά μια πολύ λεπτή συζήτηση, γιατί πολύ απλά θα δούμε και τη νομική διάσταση του όρου. Καταρχήν οφείλω να σας πω ότι ετυμολογικά η λέξη κράτος προέρχεται από ένα ρήμα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας που είναι το κρατέο κρατώ ή κρατίνο, που σημαίνει εξουσιάζω. Άρα το κράτος είναι αυτή η πολιτιακή οντότητα μέσα στην οποία εμπεριέχεται η έννοια της εξουσίας, της κρατικής εξουσίας. Αυτή η έννοια της κρατικής εξουσίας έχει μια συγκεκριμένη ονομασία για να την διακρίνουμε από άλλες εξουσίες. Ονομάζεται κρατική κυριαρχία. Άρα το κράτος σαν πολιτιακή οντότητα, σαν νομικό πρόσωπο, δεν είναι φυσικό πρόσωπο, δεν είναι άνθρωπος. Είναι λοιπόν δημιούργημα ιστορικών, κοινωνικών και άλλων καταστάσεων και γεγονότων που στο 19ο αιώνα γέννησαν και δημιούργησαν τα γνωστά έθνη-κράτη. Το κράτος έχει συστατικά στοιχεία. Το πρώτο είναι ο λαός. Ο λαός όμως όχι κοινωνιολογικά. Ο λαός υπό την ιδιότητα του πολίτου. Δηλαδή ο λαός απαρτίζεται από πολίτες που έχουν ρόλο μέσα σε αυτή την κρατική πολιτιακή οντότητα. Δεύτερον, έχει έδαφος. Το κράτος έχει επικράτεια, εδαφική επικράτεια, επί της οποίας κυριαρχεί ο νόμος του,